και κύριοι, φίλοι, φίλες, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση της Κυρώνιου. Πάνε 19 χρόνια από όταν ο Κώστας ο Πολυχρονόπουλος άφησε αυτόν τον κόσμο, έμεινε στις μνήμες μας και εμείς που είμαστε ταγμένοι να διατηρούμε τις ιδέες που έσπηρε αυτός σε αυτό το χώρο, φροντίζουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και δει όταν είναι κοντά την ονομαστική του γιορτή να διοργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις στο χώρο αυτό. Η απόψινή εκδήλωση, η καθαρά απόψινή εκδήλωση, η μουσική, αποτελείται από μουσικά κομμάτια που έχει συνθέσει ο συνθέτης και μαέστρος Ιάκωβος Δακουτρός, τα οποία εμπνεύστηκε εδώ, παρουσιάστηκαν τον περασμένο χρόνο στις αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στα πλαίσια των συναυλιών που έγιναν Music Plus υπό τον Θεόδωρο Αντωνίου. Θα σας διαβάσω τα έργα, τα μέρη τα οποία θα παρουσιαστούν απόψε. Το πρώτο κομμάτι ονομάζεται «Εποχές αγάλματα για σόλο τρομπόνι». Παίζει ο Σπύρος Γαντζίας. Το δεύτερο, «Προμηθέας Δεσμότης, σόλο κόντρα μπάσο», θα απαγγελθεί κείμενο του Κώστα Πολυχρονόπουλο. Το κόντρα μπάσο παίζει Προμηθέα Δεσμότη σε διάλογο με τον Διόνυσο Δεσμότη, έργο σε μάρμαρο του Πολυχρονόπουλου. Κοντραμπάσο παίζει ο Νορμπέρτο Μάτσι. Τρίτο κομμάτι, το Μη Γεώ, σόλο κιθάρα, παίζει ο Χρήστος Σωτάκης. Τέταρτο κομμάτι είναι το Λόντα de la Memoria, έργο του Ιάκωβου Δακοτρού και αυτό. Συντέθηκε το 1992, αποτελείται από 4 μέρη, είναι αφιερωμένο στον Κώστα Πολυχρονόπουλο για κιθάρα, μαγνητοτενία, χορεύτρια, αφηγητή και με ειδικό φωτισμό και slides. Τα μέρη, πρώτον, ο χορός της Μάρη, Μοντεράτο, δεύτερο, το σπίτι της θάλασσας, Αλέγκρο, τρίτο, ανάμεσα στα σχήματα, Πρέστο, τέταρτο, ο χορός του Κώστα, Βιβάτσε. Χορεύει η Ελβίρα Μπαρτζόκα και αποκαλύπτει τα νέα σχήματα του Γλύπτη. Ο αφηγητής Τάκης Λουκάτος σε απαγγελία ποιημάτων του Ιάκωβου Δακουτρού και Γιάννη Παπαματθαίου. Η πρόεδρός μας, η κυρία Μάρη Πολυχρονοπούλου, θα σας μιλήσει για το ευρύτερο πρόγραμμα αυτής της εκδήλωσης, το οποίο ξεκινάει σήμερα και θα εκταθεί για αργότερο χρόνο, η κυρία Πολυχρονοπούλου. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρό μας, κύριο Γιάννη Οικονομόπουλο. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα, σαν εικαστικός καλλιτέχνης που είμαι, να σας παρουσιάσω και τους εικαστικούς μας δημιουργούς, τους καλλιτέχνες που εκθέτουν από τώρα και ως τα τέλη του Σεπτέμβρη σε αυτή την έκθεση, τη μικρή έκθεση που δημιουργήσαμε στους χώρους, στους επάνω χώρους στις αίθουσες του Σκυρώνιου. Νέοι δημιουργοί στη χαρακτική και σε κατασκευές. Αρχίζοντας αλφαβητικά, λυπάμαι που δεν είναι εδώ. Είναι ο Νίκος Αλεξίου, ήρθε το πρωί και έβαλε το έργο του, αλλά βλέπω ότι δεν έχει ξανάρθει. Κάτι θα του είχε φαίνεται. Ο Μιχάλης ο Αρφαράς είναι στο Ανόβερο, είναι καθηγητής, γι' αυτό δεν μπόρεσε να παρευρεθεί απόψε. Σε συνέχεια είναι η Σοφία η Καραλέκα, κάπου είναι εδώ, μαζί μας. Η Σοφία είναι εδώ. Χαρακτική. Σε συνέχεια, η πλευρά χαρακτικής είναι ακόμα η μη εψιλον ποιή, η Μαρία Παπαδημητρίου. Και ο Αλέξανδρος ο Ψυχούλης. Αλέξανδρε! Τσάω! Στις κατασκευές, εκτός από τον Αλεξίου, τον έφερα στην αρχή, είναι ο Ανδρέας ο Βούσουρας, με 7 χαρακτικά του, με 7 κατασκευές του, και η Έλλη Χρυσίδου, που και αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Σαχίνης, γι' αυτό δεν είναι εδώ απόψε. Αυτά είχα να σας πω για τους καλλιτέχνες μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκονται.
κοντά μας. Η Άντζη Καρατζάη, μα βέβαια με τις γάτες, ξεχάσαμε τις γάτες. Μας πλύνανε, μας καθαρίσανε και τις ξεχάσαμε. Και ο Μανώλης ο Χάρος. Λυπάμαι, ήμουν λίγο κουρασμένη και δεν έχω και μπροστά μου τον κατάλογο. Ο Μανώλης με τα πάρα πολύ ωραία καράβια αυτής της ντισιόν που του έκανε ο Μπουρντάς. Μια ντισιόν από το Παρίσι που μας έχει φέρει. Των έργων του. Λοιπόν, εύχομαι να διασκεδάσουμε όλοι απόψε. Σας ευχαριστώ που είστε φίλοι μας εδώ και καλή μας διασκέδαση.
πέτρα αναδημιούργησες νέους Παρθενώνες βάζοντας και το αύριο βρήκες τη γραμμή που ισορροπεί τις εικόνες δεν ξεχνώ την φλόγα των ματιών σου ίσια, γλυκιά και σπαθάτη καθώς μας χάρισες νέους ορίζοντες. Συλλαφίζοντας την δονή. Πάνω στο κρύο κορμί. Thank you.
είχα στα χέρια μου τα δάκρυα των αγαλμάτων. Τότε και τώρα έχω τον φόβο στα μάτια. Τότε και τώρα δεν κατάλαβα γιατί η ανάσα μου είναι ζεστή. Αλέξης μέσα μου φωνάζει τον Νίκο να τη δει. Σκάφτει χαντάκια ο ένας, ορθολογίζεται ο άλλος. Μάχονται ο ένας τον άλλον ειρηνικά για τη χρυσαφένια κόψη που γίνομαι εγώ. Καλόγερας Άγιος, θεραπευτής των αρρώστων. Χρυσομιλιάς μάκοπα τα μήλα του, που φτάνει ο καρπός να πέφτει νεκρό στο δέντρο, γιατί άλλο δεν αντέχει από την πίεση. Σώσε με! Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Είτε ναι είτε όχι είναι δικό μου. Προβάλλω τους τίτλους ιδιοκτησίας και πεθαίνω χωρίς να τα παίρνω μαζί μου. Με παίρνουν αυτά και είμαι ό,τι θέλω και ό,τι δεν θέλω. Αν πεις ότι δεν είμαι, κάνεις λάθος. Μ' αν πεις ότι είμαι, πάλι λάθος κάνεις. Θα το βρεις μόνο αν καταλάβεις τις έννοιες τριγώνου αιτώματος στο μεγάλο ναό της Ακρόπολης στην Αθήνα. Ο θάνατος, σαν παλιό άχρηστο αυτοκίνητο απορριμμάτων, δεν μπορεί να καταπιεί τίποτα πια. Είναι νεκρός!
υπάρχω στις διαστάσεις που όρισες. Περνώ μέσα από τα χρώματα, μέσα από τους ήχους, μέσα από τις εικόνες και τα σχήματα, χωρίς μορφή. Χωρίς τέλος. Υπάρχω. Ο Χρήστος ο Σωτάκης έπαιξε κιθάρα. Ο Σπύρος ο Γατζίας τρομπώνη. Νορμπέρτο Μάζι, κοντραμπάσο. Η Ελβίρα Μπαρτζόκα. Ο Γιάννης Παπαματθαίου μας έδωσε πείματα. Τον ευχαριστούμε. Και εκτός από τον Κώστα Πολυχρονόπουλο, όπως ακούσατε το πρώτο κομμάτι για τη Μάρη, που τρέχει και κάνει για μένα όλο αυτό το τρέξιμό της μοιάζει με χορό. Το ευχαριστώ. Πάμε να τελειώσουμε με ένα κρασάκι. Ελάτε. Έλα, έλα, πόδα, πόδα.